Με ανέμους που ξεπερνούν τα 172 χιλιόμετρα την ώρα, ο τυφώνας Τζέμπι σαρώνει το Κιότο και την Οσάκα στην Ιαπωνία. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 340 έχουν τραυματιστεί, ενώ η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ζήτησε από 1 εκατομμύριο πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στην Οσάκα, οροφές κτίριων ξυλώθηκαν, φορτηγά ανατράπηκαν στους δρόμους, γέφυρες υπέστησαν σοβαρές ζημιές και εκατοντάδες δέντρα ξεριζώθηκαν. Το αεροδρόμιο Κανσάι, το οποίο βρίσκεται σε τεχνητό νησί, πλημμύρισε και δόθηκε εντολή να κλείσει. 3.000 επιβάτες και οι εργαζόμενοι παρέμειναν παγιδευμένοι, αφού η γέφυρα που συνδέει το αεροδρόμιο με την ακτή υπέστη ζημιά από δεξαμενό όπλο που παρασύρθηκε από τα νερά και έπεσε επάνω της. Μετά από ώρες, κάποιοι από τους ταξιδιώτες μεταφέρθηκαν με βάρκες στο αεροδρόμιο της Κόμπε. Το τελευταίο 24ωρο έχουν ακυρωθεί 960 πτήσεις. Ο τυφώνας Τζέμπι είναι ο πλέον ισχυρός που χτυπάει την Ιαπωνία τα τελευταία 25 χρόνια. Ο πρωθυπουργός Σίντζο Άμπε ακύρωσε όλο του το πρόγραμμα προκειμένου να ενημερώνεται και να παρακολουθεί τις εξελίξεις από κοντά.